Μεγάλη χαρά θα πρέπει να νιώθουμε, διότι τόσο εδώ, σε αυτό εδώ πέρα τον κατανοητικό χώρο, στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, εντελέστη το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα μυστήριο το οποίο ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και ενώνει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο. Και το ποτήριο της ζωής αυτή την έννοια έχει, να κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Αυτό για να γίνει προϋποθέτει, όπως είπαμε και χθες το βράδυ, την πίστη. Την πίστη εκείνη που θεραπεύει τον άνθρωπο, την πίστη εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να πηγαίνει κοντά προς την πηγή της ζωής. Και η πίστη είναι μια σχέση μοναδική. Είναι μια σχέση που κάνει τον άνθρωπο να ζυγώνει στην πηγή της ζωής και από εκεί να καταλαβαίνει το δικό του το νόημα της ζωής. Διότι, αδελφοί μου, εάν εμείς δεν βάλουμε στη ζωή μας τον Χριστό, δεν θα έχουμε ποιοτική ζωή. Θα έχουμε μια ζωή η οποία θα είναι συνδυασμός νευρωτικών μας συμπεριφορών, κατάθλιψης, συμπεριφορά που θα βλέπουμε τον άλλον ότι κάτι μας κάνει, μας κυνηγάει, και εν ολίγης θα βγάζουμε μια ασταμάτητη καχυποψία για τον συνάνθρωπο. Και λίγο πολύ στην κοινωνία που ζούμε, με τον κανόνα που ζούμε σε αυτήν την κοινωνία, που αυτός ο κανόνας ποιος είναι? Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και το τραγικό ποιο είναι? Ότι τελικά ο σύγχρονος γονιός εκπαιδεύει το παιδί του από την ηλιακή ηλικία, από την παιδική ηλικία, και του λέγει με τον τρόπο του, χωρίς να επιδιώκει βέβαια, του λέγει: παιδί μου, έξω είναι η ζούγκλα, εδώ είναι ο παράδεισος. Και το παιδί μεγαλώνει στον παράδεισο, μεγαλώνει σε απίστευτη να δέχεται συνέχεια προσφορές, και τελικά όταν μπαίνει σε μια ηλικία εφηβική ή και στην πιο ωριμή ηλικία, δεν έχει την ωριμότητα να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο. Πώς θα γίνει αυτό? Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας τον Χριστό, διότι η πίστη είναι μια σχέση που αγιάζει τον άνθρωπο, που οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Θεό. Και επειδή ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, επειδή ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο, το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι εάν εμείς ανοίγουμε την καρδιά μας να δεχτούμε αυτήν τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Δημήτριος πέτυχε αυτό το πράγμα, ότι κατάλαβε το άπειρο έλεος και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ενώθηκε με τον Θεό από αυτή τη ζωή. Συνάντησε τον Θεό από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό και πήγε με θάρρος και με δική του επιλογή στο μαρτύριο. Επομένως, όταν λέμε να πιστεύουμε, που είναι μια πίστη, μια σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, και ότι ο άνθρωπος ζυγώνει στην πηγή της ζωής, είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Διότι εκείνος που τελικά συναντήσει τον Θεό σε αυτή τη ζωή, ποτέ δεν θέλει να σταματήσει αυτή την εμπειρία. Θέλει διαρκώς να την επαναλαμβάνει. Και επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι και εύκολο να το πετύχει κάποιος, αλλά από την άλλη σας λέγω το εξής. Ναι, δεν είναι εύκολο, από την άλλη όμως δεν είναι και ακατόρθωτο. Μπορεί να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος. Κάποιος ενώπιον ανθρώπων με ρώτησε: «Πάτερ, εσύ έχεις συναντήσει τον Θεό? Τον έχεις δει τον Ιησού Χριστό?»
και ευθέως και με μία λέξη του απαντώ όχι, δεν έχω δει τον Χριστό. Προσπαθώ όμως, αδελφέ μου. Και το λέγω με πλήρη επίγνωση, και αυτό το οποίο λέγω δεν είναι ταπεινολογία, αλλά είναι το προσωπικό μου δράμα. Διότι, αδελφοί μου, το πιστεύω ακράδαντα, και αυτή είναι η αντικειμενική αλήθεια, ότι αν τελικά εγώ προσωπικά δεν κάνω τα πάντα στη ζωή μου για να συναντήσω τον Χριστό, αφιβάλλεται η προσωπική μου σωτηρία. Το λέω αυτό για τον εαυτό μου. Δεν κάνω σε κανέναν παρατήρηση. Δεν λέω τι να κάνετε εσείς. Άλλοτε ήδη το καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Γι' αυτό και νομίζω ότι είμαστε ομοιοπαθείς. Τώρα, αυτό γιατί το λέω. Ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Τι είμαστε και τι δεν είμαστε. Και όσο έχουμε επίγνωση, προσωπικά εγώ, όσο έχω επίγνωση ότι ναι, δεν έχω δει το Θεό, άλλο τόσο έχω επίγνωση ότι εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία με διδάσκει η Εκκλησία μου, όχι το μου, αλλά η Εκκλησία του Χριστού. Και επειδή είναι η Εκκλησία του Χριστού, με κάνει ο ίδιος ο Χριστός να λέω και το μου. Δηλαδή, ναι, είναι και η δική μου Εκκλησία, ναι, ο Χριστός μου. Μου λέει και ο Χριστός με αλάνθαστο τρόπο, η Εκκλησία του Χριστού μου λέει με αλάνθαστο τρόπο, πώς να δω τον Χριστό. Η μεγάλη μου παρηγοριά εδώ βρίσκεται. Πώς με διδάσκει με αλάθητο τρόπο η Εκκλησία, πώς να δω τον Χριστό σε αυτήν τη ζωή. Όπως τον είδε και τον Χριστό ο Άγιος Δημήτριος. Και μιλάμε τώρα για μαθηματικά. Για ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν δύο κόμμα και κάτι και ένα και δύο, αλλά ακριβώς δύο. Είναι ένας μηχανισμός εύστοχος που μέσα στους αιώνες όποιος τον εφήρμοσε αυτόν τον μηχανισμό είδε τον Χριστό. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το σημείο. Ποιος είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός? Αυτό άλλωστε για να διδαχθεί θέλει και προσωπική επικοινωνία. Αυτό που κάνω εδώ πέρα να μιλάω σε έναν κοινό ευρύτερο είναι αρκετά φτωχό. Δεν έχει την άμεση επικοινωνία που θα έχει μια προσωπική συνομιλία. Και για να το πετύχουμε αυτό, για να μην αφήσω και πολλές έτσι, να μην αφήσω απορίες, μόνο ένα θα πω, ότι ρωτήθηκε ένας γέροντας πώς μπορώ κι εγώ να δω τον Χριστό, να έχω πίστη όπως είχαν και οι Άγιοι. Και η απάντηση ήταν, για να δεις τον Χριστό, για να αποκτήσεις πίστη, να καθίσεις δίπλα σε έναν πνευματικό που έχει δει τον Χριστό, που έχει δει, που έχει μία εμπειρία περί του Χριστού. Δύσκολο, αλλά ο Θεός δεν αφήνει κανέναν. Και επανέρχομαι. Θέλω να πω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι αλάνθαστος. Δεν θα τον αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά τι θέλω να πω, ότι δυστυχώς είμαστε σε καιρούς που μας λέει το εξής. Υπάρχουν διδασκαλίες, αιρέσεις, αίρεση, που λέει το εξής, ότι για να σωθεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να δει το Θεό, δεν είναι απαραίτητο στοιχείο. Και αυτό το λέει ο σύγχρονος χριστιανισμός του δυτικού κόσμου. Ο δυτικός κόσμος δεν λέει ότι είναι απαραίτητο να δει τον Χριστό. Αυτό το λέει γιατί δεν κατάλαβε ποτέ τι είναι ο Χριστός. Και αν θα πούμε ότι ο δυτικός χριστιανισμός σήμερα εκφράζει έναν τέτοιο τρόπο που οδηγεί τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια στην κατάθλιψη και σε ψυχονευρωτικές συμπεριφορές, όποιος το πει αυτό δεν πέφτει έξω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Από το 2020 και μετά η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη ασθένεια παγκοσμίως. Με νούμερα, έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα? Διότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που παράγει καταθλιπτικούς ανθρώπους. Ποιος είναι αυτός? Ο δυτικός χριστιανισμός. Εμείς σήμερα λέμε ότι ο μηχανισμός ο ορθόδοξος είναι εκείνος που παράγει ανθρώπους υγιείς. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε. Να έχουμε μια υγιή ζωή, ποιοτική ζωή, που να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή.
Ο δυτικός χριστιανισμός μιλάει με ένα τέτοιο τρόπο που είναι απόλυτος και σίγουρα λανθασμένος. Θα πω ένα παράδειγμα. Και αυτό το συναντάμε και στην καθημερινότητα, στο μέσο Έλληνα, έτσι. Λέει το εξής ένας. Μ' αγαπάς? Ναι. Δεν μ' αγαπάς? Όχι. Δεν σ' αγαπώ. Έχουμε δύο απαντήσεις. Μ' αγαπάς ή δεν μ' αγαπάς? Και έχουμε τώρα το δίλημα. Τι θα απαντήσουμε? Σ' αγαπώ ή δεν σ' αγαπώ? Ό,τι και αν απαντήσουμε είναι λάθος. Προσέξτε. Δεν υπάρχει στην ορθόδοξη παράδοση σε απόλυτο βαθμό τη λέξη «σε αγαπώ» ή «δεν σε αγαπώ». Για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή η αγάπη, αδελφοί μου, είναι μια τέλεστος τελειότητας, μια τελειότητα που δεν τελειώνει ποτέ. Και μιλάμε για την άπειρη αγάπη του Θεού, έτσι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να λέμε «δεν σε αγαπάω» ή «σε αγαπάω», αλλά θα πρέπει να λέμε «περισσότερο αγαπώ, λιγότερο αγαπώ». Και αυτό όσο απλό και αφαίνεται είναι πολύ σημαντικό. Το ένα παράδειγμα είναι αυτό. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να σας πω πως αρρωσταίνει ο άνθρωπος είναι το εξής. Πείτε μου σας παρακαλώ, λέει κάποιος, είστε καλοί χριστιανοί ή κακοί χριστιανοί? Είσαι καλός χριστιανός ή κακός χριστιανός? Τώρα που το θέτω το ερώτημα και όσοι με ακούτε, απαντήστε στον εαυτό σας γρήγορα. Τι είναι ο καθένας σας προσωπικά, καλός ή κακός χριστιανός? Προσέξτε το ερώτημά μου και προσέξτε τα δευτερόλεπτα που τρέχουν. Πολλοί εξ ημών ακόμα σκέφτονται να απαντήσουν στον εαυτό τους, να πούνε αν είναι καλός ή κακός χριστιανός. Σωστά. Εάν πούμε τώρα, εγώ πω ότι είμαι καλός χριστιανός και το εγώ είναι αντιπροσωπευτικό για πολλούς από εδώ μέσα, και πω ότι, ξέρετε, εγώ αγαπώ, είμαι καλός χριστιανός. Γιατί είμαι καλός χριστιανός? Προφανώς ότι είμαι λίγο καλύτερος από εσάς. Πιστεύω περισσότερο, προσεύχομαι περισσότερο, κάνω και μία ελεημοσύνη παραπάνω από εσάς. Πηγαίνω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, δεν είμαι σαν και εσάς, έτσι δεν είναι? Ειρωνεύομαι τώρα, αλλά πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουμε. Τώρα ο κακός χριστιανός ποιος είναι? Εκείνος που δεν πηγαίνει τόσο πολύ στην Εκκλησία και καθόλου. Εκείνος που κάνει κακές πράξεις, και με τη λέξη κακές πράξεις ας βάλει ο καθένας ό,τι βάλει στο μυαλό του. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εάν πούμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, να ξέρετε ένα πράγμα τι κάνουμε. Γινόμαστε υποκριτές. Εάν πω ότι είμαι καλός χριστιανός σε σχέση με τον άλλο που είναι κακός χριστιανός, είμαι ο τέλειος υποκριτής. Γιατί? Διότι συγκρίνω τον εαυτό μου με τον συνάνθρωπό μου και δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με τις εντολές του Ευαγγελίου. Να η πρώτη υποκρισία. Το δεύτερο, την ώρα που λέω ότι είμαι καλός χριστιανός, ταυτόχρονα χτίζω ένα μύθο περί του εαυτού μου. Όπα, λέω, μα εγώ δεν κάνω ό,τι κάνεις εσύ, είμαι καλύτερος. Κατευθείαν χτίζω με ένα μύθο περί του εαυτού μου. Δεύτερη υποκρισία. Και τι θέλω να πω? Όταν εγώ όμως δεν είμαι κάποια στιγμή στη ζωή μου αυτό που νομίζω και κάνω τη ζαβολιά μου, και μάλλον θα πρέπει να κάνω με την αυτοεκτίμησή μου τον χαρακτηρισμό να πω ότι δεν είμαι και καλός, είμαι και λίγο κακός. Αρχίζω να μπερδεύω. Και όταν θα αρχίσω να μπαίνω σε μια διαδικασία να αποκαταστήσω το κακό προς το καλό, το κακός χριστιανός προς το καλός χριστιανός, θα πρέπει να κάνω έργα τιμιστίας, θα πρέπει να κάνω εργολαβικά έργα και καλά ωραίες πράξεις για να καθαρθώ μέσα μου, για να αποκαταστήσω τη φήμη που είχα του εαυτού μου. Δηλαδή ένας μπελάς ατέλειωτος. Μια διαδικασία, ένας μηχανισμός που αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Είμαι καλός ή κακός χριστιανός? Μα τι υποκρισία είναι αυτό το πράγμα? Μα τι εμπεγμός? Το χαρακτηρίζω μεγάλη βλασφημία και ύβρι. Έρχεται και η Ορθόδοξη Παράδοση και τι λέει ακριβώς για το ίδιο ερώτημα. Δεν ρωτάει τον άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός χριστιανός, αλλά λέει κάτι πολύ πιο απλό που μας βγάζει από όλους τους μπελάδες. Είμαι αμαρτωλός ή άγιος? Για ρωτήστε τον εαυτό σας σε ποια κατηγορία είναι. Κατευθείαν στο επόμενο δευτερόλεπτο και σε χρόνο λιγότερο του δευτερολέπτου έχετε απαντήσει τι είστε. Έχουμε απαντήσει στον εαυτό μας τι ακριβώς είμαστε. Είμαστε αμαρτωλοί, αδερφοί μου.
Και αυτό χρειάζεται στην Ορθόδοξη παράδοση. Την επίγνωση της αμαρτωλότητος. Είναι το Α και το Ω. Είναι το, η βάση που θα σηκώσουμε πραγματικά το σώμα μας, την ψυχή μας και θα προχωρήσουμε τη ζωή μας. Τα λέγω όλα αυτά για ποιο λόγο. Διότι αυτό που σας είπα τώρα, να έχουμε την επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας και να εργαστούμε περί του εαυτού μας και να βρούμε τον μηχανισμό εκείνον που οδηγεί τον άνθρωπο με αλάνθαστο τρόπο στο να δει το Θεό, αυτόν τον μηχανισμό, αδελφοί μου, σήμερα ο δυτικός χριστιανισμός τον έχει ποδοπατήσει, δεν έχει καταλάβει ποτέ. Και το πιο τραγικό δεν είναι αυτό. Εγώ δεν στεναχωριέμαι εκεί πέρα. Εγώ στεναχωριέμαι αλλού. Ότι βλέπω ανθρώπους της κρατούσης εκκλησίας, παγούς, αρχιερείς, που να λένε εμείς είμαστε ένα με τη Δύση. Εμείς. Μα δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε ένα πράγμα. Πρώτος ο Μεσσηνίας, ο Χρυσόστομος, ο Σαββατός το λέει. Δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αλλά το λέγει με ένα τέτοιο τρόπο που προκαλεί. Να λέει ότι είμαστε ένα πράγμα με τους καθολικούς, με τους φραγκούς. Μας λέγει δηλαδή ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματήστε να σκέφτετε όπως σκέφτεται οι Ορθόδοξοι. Να σκεφτείτε διαφορετικά. Και αν δεν το λέγει έτσι ακριβώς, τη στιγμή όμως που λέει ότι είμαστε ένα πράγμα, άρα μας λέει και κάτι άλλο. Ότι όπως σκέφτεσαι εσύ ή όπως σκέφτονται και οι άλλοι, γνωρίζουν τον Θεό. Λάθος. Ορθοδοξία σημαίνει σωστός τρόπος θεραπείας της ψυχής του ανθρώπου. Σαν να λέμε ότι ένα νοσοκομείο θεραπεύει τον άνθρωπο και απέναντι ακριβώς βρίσκονται κάποιοι κομπογιανίτες που με τα φλιτζάνια και με τις μαγκανίες που κάνουν ότι θεραπεύουν τον άνθρωπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο δυτικός αρρωστημένος χριστιανισμός. Παράγει με μαθηματική ακρίβεια καταθλιπτικούς ανθρώπους. Και το πιο τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, ακόμα πιο τραγικό και με πληγώνει αφάνταστα. Ότι να βλέπουμε ρασοφόρους που νομίζουμε εμείς ότι κάτι ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Να βλέπουμε αγιορείτες στη Μονή Διονυσίου, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Λυπάμαι που μιλάμε ονόματα, αλλά θα το πω. Με το που βλέπουν το Φράγκο επίσκοπο με τα παντελόνια ξυρισμένος, του λένε όχι μόνο καλώς όρισες, του βάζουν, αδερφέ, βάζουν και μετάνοια. Μετάνοια του βάζουνε. Έτσι, που δεν είναι τίποτα άλλο κατόψιν παρά ένας λαϊκός. Και όταν βλέπουν ένα ορθόδοξο κληρικό, ένα μοναχό ορθόδοξο, τον λένε πλανεμένο. Δυσκολεύονται να πούν τη λέξη καλημέρα. Και αν θα την πούνε, θα την πούν μέσα από τα δόντια τους και θα πούνε με ένα τέτοιο τρόπο με το βλέμμα τους. Άδειασε μας τη γωνιά, φύγε από εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Και δεν το λέω επειδή μου το είπανε, το έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Και θέλω να πω για αυτούς τους αγιορείτες, πόσο βιώνουν το ψέμα τελικά. Το έχουν παντρευτεί. Τόσο πολύ τους αρέσει. Και από την άλλη θα πρέπει να σπάξουμε τους εσφιγμενίτες, γιατί λένε όχι ρε παιδιά, εμείς δεν μας αρέσει ο τρόπος που εσείς επικοινωνείτε με τους δυτικούς. Θέλουμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Και από την άλλη τους κρεμάνε. Να τους πετάξουν έξω. Είναι τραγικό, αδελφοί μου. Αυτή είναι πνευματική παρακμή και σημεία των καιρών. Και όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και προσέξτε, εγώ ναι μεν τα λέγω όλα αυτά, αλλά καταλήγω κάπου αλλού. Ό,τι σας είπα αντικειμενικώς είναι σωστό. Και ας έρθει ο καθένας να το αμφισβητήσει. Εγώ θα πω κάτι πολύ πιο δυνατό στον καθένα προσωπικά. Στο ερώτημα που μου κάνανε, που μου έκανε ένας άνθρωπος, «Πάτερ, εσύ έχεις συναντήσει τον Χριστό?» Θα στο λέγω και σε εσάς. Ποιος εξημών έχει συναντήσει τον Χριστό? Γιατί το λέω αυτό? Ξέρω την απάντηση. Είναι, δεν νομίζω να έχουμε συναντήσει τον Χριστό. Αλλά επαναλαμβάνω, η μόνη μας παρηγοριά εδώ μέσα, που αν και δεν έχουμε συναντήσει τον Χριστό, είναι τουλάχιστον ότι επιδιώκουμε
να τον συναντήσουμε με ένα σωστό τρόπο. Και διαμαρτυρόμεθα, μας πιάνει οργή, εμένα προσωπικά. Και όταν μου λένε ότι μη συναντήσεις τον Χριστό ή ότι αυτό που κάνεις δεν θα συναντήσεις ποτέ τον Χριστό, με πιάνει οργή. Πέρα μου του παραπώνου, με πιάνει οργή και λέω όχι, τελείωσε. Εγώ θα κρατηθώ εδώ πέρα. Στην παράδοση της Εκκλησίας. Λένε κάποιοι, ξέρετε, εδώ στην κρατούσα Εκκλησία που είναι τόσος κόσμος, μα τόσες εκκλησίες. Εκεί είναι η αλήθεια. Εσείς, κάποια κούφτα ανθρώπων, λέτε ότι είσαι σωστή, δεν είναι λιγάκι και υπεροπτικό αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε μόνο με τους αριθμούς τι είστε και από εκεί και πέρα να κάνετε τη δική σας αυτοκριτική. Εγώ προσωπικά θα απαντήσω το εξής. Εάν πάμε με τα νούμερα, δεν θα πρέπει να μιλάμε για νεομερολογητισμό, θα πρέπει να μιλάμε για παλαιομερολογητισμό. Διότι τα εκατομμύρια των χριστιανών ορθοδόξων είναι παλαιομερολογητές. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, να μην το πάρουμε έτσι, να το πάρουμε διαφορετικά. Αν οι νεομερολογητές που είναι μία μειοψηφία στον ορθόδοξο πληθυσμό, κοιτάξουν πού βρίσκεται η αλήθεια με τους αριθμούς, αν δεν τους αρέσει να πάνε με το παλαιομερολόγιο, που εκεί είναι η συντριπτική πλειοψηφία, άσχετα στην Ελλάδα είμαστε μειοψηφία, θα πρέπει να πάνε με τους φράγκους. Μια και που το δηλώνουν δηλαδή ότι είναι ένα φράγμα και μία εκκλησία, πάνε. Γιατί οι αριθμοί τους ρίχνουν. Έτσι δεν είναι παγκοσμίως. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε με τους φράγκους. Μα δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το ερώτημα λέω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω ευθέως, γιατί ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί οι νομερολογητές δεν έρχονται στην παράδοση και στο παλαιορθολόγιο, που μπορούμε να πούμε πολλά, είναι η μάθεια, αλλά δεν, σας είπα, δεν λέγω ακόμα, αλλά έχω να πω με βεβαιότητα ένα πράγμα. Ξέρω όμως εγώ γιατί δεν γυρίζω με το νέο. Ξέρω πολύ καλά γιατί κάθομαι στο παλαιό. Γιατί εδώ είναι η παράδοση. Εδώ είναι η γιατριά μου. Εδώ είναι η αγάπη μεγάλη. Εδώ είναι η αγκαλιά του Χριστού. Και το λέω και να με συγχωρέσετε εσείς οι μεγαλύτεροι. Εμπειρικά πλέον. Αυτοί που είμαστε, όπως είμαστε, εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Περνάμε δύσκολα χρόνια. Και θα πω και κάτι, μάλλον τα τελευταία 20 χρόνια που καταλαβαίνω περισσότερο τον εαυτό μου, 25, ακούω αυτή την έκφραση. Όλο και δύσκολα χρόνια ζούμε, όλο και δύσκολα χρόνια ζούμε. Τώρα το λέω με πλήρη επίγνωση ότι πράγματι ζούμε δύσκολα χρόνια και αυτή η δυσκολία έρχεται να φανεί όχι στον οικονομικό τομέα που τόσο το καταλαβαίνουμε περισσότερο όλοι μας, αλλά κυρίως το ότι υπάρχει πνευματική παραχμή στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτή η κοινότητα της πρωτοχριστιανικής εποχής έχει εκλείψει. Η αγάπη, η κοινοκτημοσύνη, η ακτιμοσύνη έχει εκλείψει, αδελφοί μου. Και να πω κάτι πιο δυνατό. Ο Χριστός την πόρνη, την ώρα που πήγα να την λιθοβολήσουνε, είχε ένα ξύλο και έγραφε κάτω, στο δάτο. Και θυμάστε την έκφραση, λέει, ο αναμάρτητος, λέει, πρώτος στο λίθον βαλέτο, Κάτω ο Χριστός έγραφε τις αμαρτίες των ανθρώπων που κρατούσαν το λίθο για να τις ρίξουν. Και βλέποντας την αμαρτία κάτω Χριστό, που έγραφε ο Χριστός, δεν έκανε κίνηση να ρίξει την πέτρα και τη ρωτάει μετά τη γυναίκα, σε κατέκρινε κανένας? Λέει όχι, απάντησε του Χριστού, ούτε και εγώ σε κατακρίνω. Μικέτια αμάρτανε όμως. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή και την πιο τραγική αμαρτία που μπορούμε να βάλουμε στο νου μας, ούτε ο Χριστός δεν την κατακρίνει, αλλά μόνο συγχωρεί. Και λέει μια
πολύ καλή και δυνατή συμβουλή, πρόσεξε, μην το επαναλάβεις. Αλλά όμως, πού τον είδαμε τον Χριστό, οργισμένο? Το είδαμε στους υποκριτές. Πού είδαμε τον Χριστό να λέει, εσύ δεν θα πεις τον παράδεισο? Το λέει για τον πλούσιο. Και λέει, ο πλούσιος είναι πολύ δυσκολότερο να μπει στον παράδεισο από ότι ολόκληρη κάμιλον από την τρύπα της βελόνας. Το λέω αυτό και κάνω μια μεγάλη παρένθεση προς το τέλος της μικρής ομιλίας, ότι αδελφοί μου, πέραν αν θέλουμε να ρωτήσουμε στον εαυτό μας γιατί τελικά δεν βλέπουμε τον Χριστό, ας κοιτάξουμε ποια είναι η σχέση μας με τον πλούτο. Δύσκολα χρόνια, έτσι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο ορισμός του πλούτου για τον χριστιανό είναι ο δεύτερος κοιτώνας. Ας κάνει ο καθένας τον απολογισμό του τι έχει. Και τότε θα καταλάβουμε όλοι μας πραγματικά τη σχέση έχουμε με τον Χριστό. Εδώ ζούμε τα δύσκολα χρόνια. Εδώ είναι η πνευματική κρίση, αδελφοί μου. Και το ωραίο είναι ότι αυτός ο δυτικός χριστιανισμός μας έχει διδάξει να λέμε και να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και ό,τι βλέπουμε, τα λέμε, τα βλέπουμε σωστά. Και όπως τους αξιολογούμε, μπορεί να πέφτουμε αντικειμενικό σωστά. Αλλά όμως, πότε θα αξιολογήσουμε και θα κρίνουμε τον εαυτό μας? Πότε θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτά τα δυνατά ερωτήματα? Ποια είναι η σχέση μου εμένα με τον πλούτο? Ποια είναι η σχέση μου με τον συνάνθρωπο? Εδώ δεν σώζεται όχι μόνο ο μοιχός, ο πόρνος, ο άρπαγας και ο ιδωλολάτρης, δεν σώζεται ούτε ο λιδωρός, αυτός δηλαδή που κοροϊδεύει τον συνάνθρωπό του. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ο πήχης της σωτηρίας είναι πολύ υψηλός. Και θέλω να καταλήξω τελικά, επειδή είναι ένα μυστήριο η κάθε ζωή του ανθρώπου, ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, να συναντήσουμε τον Χριστό. Όπως ο Άγιος Δημήτριος. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου να αποτελέσει για εμάς ως αφορμή να αναζητήσουμε πού βρίσκεται ο εαυτός μας. Πώς είδε τον Χριστό ο Άγιος Δημήτριος? Ας προσπαθήσω να τον δω κι εγώ. Πώς είχε εκείνη την αποφασιστικότητα ο Άγιος Δημήτριος να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού? Ας έχουμε κι εμείς αποφασιστικότητα να τα βάλουμε με τον καλό μας, με τον κακό μας εαυτό, με τον παλαιόν άνθρωπο. Εδώ να δούμε ποιοι πραγματικά τις δικές μας αντοχές και ποιοι είμαστε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, αδελφοί μου. Αυτό ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Δημήτριο να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Τελικά να συναντήσουμε τον Χριστό, να έχουμε προτεραιότητα στα πάντα για τον Χριστό, να βάλουμε στη ζωή μας τον Χριστό και όλα σιγά σιγά θα προσθεθούν. Ετείτε την Βασιλεία των ουρανών και πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μην φοβάστε, με το χαμόγελο στα γίνει. Ο Θεός μας αγαπάει, εδώ κοντά βρίσκεται. Είμαστε στην αγκαλιά Του και αυτό ας το ζήσουμε, ας το χαρούμε. Ας σταματήσουμε αυτόν τον ταλέπορο κακό μας εαυτό να μας εμποδίζει να βλέπουμε αυτό το μεγαλείο του Θεού και τη φιλανθρωπία που είναι θεϊπλωμένη όχι μόνο αυτή τη στιγμή στο ναό που λειτουργήσαμε, αλλά σε όλη μας την Ελλάδα. Εμείς θα αναστήσουμε την Ελλάδα, αδελφοί μου. Μην περιμένουμε από κάποιους άλλους. Μην λέμε εμείς ότι ξέρετε τι κάνει η Ελλάδα, μα πώς είναι η Ελλάδα. Μα τι λέμε, αδελφοί μου, εμείς είμαστε η Ελλάδα. Ας σταματήσουμε να λέμε τι κάνουν οι άλλοι. Ας κοιτάξουμε εμείς τι θα κάνουμε με την οικογένειά μας και αυτό θα έχει μεταδοτικότητα και στο έθνος μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Να είστε καλά, βοήθειά μας ο Άγιος Δημήτριος. Ευλογία Κύριε και Άγιος και αυτή τη χάρη και την ανθρωπία που πάντοτε είναι υγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημώντες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού του τρόπου. Δυνάμει του τιμίου και ζώπιο σταυρού προστασίας των διμήνε παρανίων αληθινών αιώνων σωμάτων. Οικεσία του τιμίου εν δόξη προφήλου μου Ρώμου και Ρώθους Πανιώνων. Τον Αγίον εν δόξη και πανεπίμων Αποστόλων. Τον Αγίος Πατέρα και ο Πατρονιακή μου και Άνης.
το γένδοξο μεγαλομάρτυρο Δημητρίου του Μυροβλήτου και τη μνήμη επιτελούμε τον Αγίος Πατρός Σιμών, Ιωάννο Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Βόλου και του Χριστό μου και τη Θεία Μισθαγωγένεια επετελέσαμε και πάνω στον Αγίου. Ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός και ευγόν τον Αγίο Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς και εγκέντριάς διεφυλάξει πάντα σε εμάς. Ευθύς αμέσως θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς αγιασμό της πόλεώς μας. Να ακολουθήσετε ο πίσω όπισθεν της εικόνος με κατάνοιξη και προσευχή. Να είστε καλά. Μέσα μας να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε εμείς για την πατρίδα μας. Να μην σκεφτόμαστε μόνον, και καλό είναι, αλλά πολύ λίγο για να το κάνουμε αυτό. Μην σκεφτόμαστε μόνον ότι είμαστε ένα έθνος ένδοξο με μοναδική ιστορία. Αυτό ας τα αφήσουμε να το κάνουν οι άλλοι για να το μάθουν. Εμείς, εκείνη τη στιγμή που θα λέμε τον εθνικό ύμνο, αλλά και στην προσωπική μας προσευχή, να λέμε «Θεέ μου, φώτισέ με, τι να κάνω για το έθνος μου και για την οικογένειά μου». Και πραγματικά ο εθνικός ύμνος είναι ο ύμνος που υμνεί πραγματικά την ελευθερία. Ένας ύμνος που δεν έχω δει σε άλλα έθνη να υμνούν στον ύμνο τους την ελευθερία. Κάτι άλλο μπορούν να λένε εκτός από ελευθερία. Να είστε καλά. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα
αντριωμένη, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και του χρόνου να είστε καλά, με υγεία. Ο Άγιος Δημήτριος εδώ, ανεβείτε και να περάσουμε κάτω στον Άγιο Δημήτριο. Εσείς γυρίστε από εδώ, γέλα εσύ από εδώ. Φύγε από εδώ, προχώρα εσύ, προχώρα πάνω, προχώρα πάνω. Εδώ, εδώ, εσύ πάνω, εδώ. Προχώρα, ανέβω πάνω. Ψηλά. Μπορείτε, Εμαχών ηγουμένη αχλοφόρε τα έθνη τροπούμε. Στοιχιάζει καλά και δεν ανεβαίνετε. Ασυλάει. Εν τα γύρω θαρρύνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε. Χριστό τον Θεόν οικέτευε, γνωρίσας περίμητο μεγά έλεο. Εγώ επιστημίνητε, χων οικουμένη, χώρετα επιτραπούμενο. Thank you.